Έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ πέρα εργαζόμενοι συνάδελφοι από όλη την εταιρεία. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο χτύπημα της δουλειάς μας. Η εταιρεία προχωράει στην απόλυση επί της ουσίας 300 ίσως και πλέον συναδέλφων. Έχει αξιοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα το απαράδεκτο εργοστάσιο της κυβέρνησης με τις λεγόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αυτή τη στιγμή πετάει τους εργαζόμενους στον δρόμο. Πολλοί από εμάς, πολλοί από τους συναδέλφους δεν μπαίνουν καν στο Ταμείο Ανεργίας με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εδώ πέρα θα προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες και τώρα και σήμερα σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με την εργοδοσία προκειμένου να εξασφαλιστούν η εργασία για όλους τους συναδέλφους, αλλά και τις επόμενες μέρες έχει πάρθει απόφαση εδώ από τους συναδέλφους να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας και στο Υπουργείο και στον Υπουργό προκειμένου να διασφαλίσει για τους συναδέλφους ότι θα παραμείνουν στη δουλειά, θα παραμείνουν τα δικαιώματά τους για να μπορέσουμε να τα εξελίξουμε.